Shut up and sit down. Γεια σας παιδιά, γεια όσους δεν με ξέρετε, είμαι ο Λευτέρης και εδώ στο κανάλι στο χρόνο άπακτος κάνουμε μια σειρά προγραμμάτων, βίντεο με θέμα προπόνηση στο σπίτι με ελάχιστο καθόλου εξοπλισμό. Στο σημερινό πρόγραμμα ξεκινάμε με 4 λεπτά άμπρα, κυκλικό δηλαδή για όσες περισσότερες φορές μπορώ, από τις εξής ασκήσεις. 20 shoulder taps. 1, 2, 3, σύνολο 20. Μετά 6 μέτρα back roll. Ψηλά είναι κάνει, βάζω βάρος στους ώμους μου. Περπατάω προς τα μπροστά, περίπου 6 μέτρα. Επόμενη ασκήσουλα, scapular push-ups. Όπως είμαι εδώ, ενώνω τις ομοπλάτες μου, μετά τις ξεχωρίζω. Την προσέχω να μην έχει κρεμάσει λεκάνη μου και αν δυσκολεύομαι μπορώ να βάλω και τα γόνατα κάτω ή να κάνω με τους αγώνες. Και τέλος τα knee push-ups είναι κάμψη στα γόνατα με normal ρυθμό. 5 στον αριθμό. Οπότε 20 shoulder taps, 6 μέτρα back roll, 10 scapular push-ups και 5 knee push-ups για 4 λεπτά κυκλικό. Μετά ακολουθεί ένας γύρος από 10 scorpions. Ένα, δύο, εναλλάσσω λοιπόν τις θέσεις αυτές για 10 επαναλήψεις και μετά up dog, down dog. Ένα, δύο και ούτω καθεξής. Αυτά από μία φορά. Για strength σήμερα τι έχουμε να κάνουμε. Έχουμε να κάνουμε βυθίσεις. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε καρέκλες ή μία ή δύο καρέκλες. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την άκρη ενός καναπέ, ενός κρεβατιού για να τοποθετήσουμε τα χέρια μας. Και αν είμαστε προχωρημένοι θα βάλουμε τα πόδια μας πάνω σε ένα αντικείμενο να είμαστε υψωμένοι. Αν δυσκολευόμαστε θα τα έχουμε κάτω, αν είμαστε πολύ αχάριοι θα τα έχουμε κοντά μας. Για να κάνουμε βυθίσεις, δείχνω την εύκολη παραλλαγή. Τη μεσαία σε δυσκολία παραλλαγή. Και τη δύσκολη που έχουμε τα πόδια μας πάνω στο κουτί. Μπορούμε προφανώς να χρησιμοποιήσουμε και ζευγάρι κρύμπους να κάνουμε βυθίσεις ή να κάνουμε βυθίσεις σε ένα δίσκο ή να έχουμε δύο καρέκλες, μία δεξιά και αριστερά. Υπάρχουν πολλές παραλλαγές. Εγώ θα δείχνω αυτή την παραλλαγή για σήμερα. Έχουμε να κάνουμε συνολικά 5 σετάκια από 8 έως 12 επαναλήψεις. Κατά προτίμηση, αν είμαστε προχωρημένοι να βάλουμε βάρος πάνω μας και να χρησιμοποιήσουμε για τις μισές πρώτες επαναλήψεις το tempo και τις επόμενες μισές κανονική ταχύτητα. Θα κάνω μια επίδειξη με 6 επαναλήψεις, οι 3 πρώτες θα είναι αργές, οι 3 επόμενες θα είναι κανονικές ταχύτητα. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Κάνουμε την πρώτη. Δεύτερη. Τρίτη. Πάμε για 3 κανονικές. Έκανα σύνολο 6, παρόλα αυτά εμείς θέλουμε από 8 έως 12. Αν για κάποιον οι 12 επαναλήψεις είναι πάρα πολύ εύκολες, δηλαδή 6 αργές, 6 γρήγορες, μπορεί να βάλει βάρος πάνω στους μυρούς του. Όπως θα κάθεται εδώ, θα έχει το σάκο ακριβώς στους τετρακεφάλους και θα του δίνει ένα έξτρα, μια έξτρα δυσκολία. Στη συνέχεια θα πάμε στο conditioning. Για το σημερινό conditioning έχουμε 5 γύρους για χρόνο, όπου έχουμε να κάνουμε 200 μέτρα τρέξιμο ή αντικαθιστούμε περίπου σε ένα λεπτό σχοινάκι ή γόνατο ψηλά τρέξιμο, ό,τι θέλουμε εμείς ή το εναλλάσσουμε. 15 burpees. 15 swings. Ανάλογα το βάρος που έχω, είτε θα κάνω τα Ρώσια είτε θα κάνω τα Αμερικάνικα. Εδώ μπορώ να χρησιμοποιήσω και ατήρα και ένα σάκο, ό,τι έχω διαθέσιμο στο σπίτι. Και ένα λεπτό plank. Το plank μπορούμε να κάνουμε είτε το ψηλό είτε το χαμηλό. Για τη σημερινή προπόνηση προτείνω το ψηλό plank. Τι προσέχουμε,
ψηλά τη λεκάνη μας, να μην έχει κρεμάσει προς τα κάτω και σφιχτά η κοιλιακή μας. Όπως είπαμε, το τρέξιμο το καθιστούμε αν θέλουμε με περίπου 1 λεπτό αεροβικής άσκησης. Προχωράμε μετά στο mobility. Έχουμε από ένα σετάκι να εναλλάσσουμε τη θέση cut cow με 5 δευτερόλεπτα τέμπο. 10 παράδειγμα είναι σύνολο το δείχνω. Ξεκινάμε λοιπόν από την κάτω θέση και μετράω 1, 2, 3, 4, 5. Τώρα το πυραμίδι. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Κάθε φορά που από την κάτω θέση ανεβαίνω και κατεβαίνω είναι μία επανάληψη από τις 10. Όπως είδατε, αργή κίνηση να αρχίσω να μάθω να σφίγγω σωστά τους μύες είτε τους κοιλιακούς είτε τους ραχαίους ανάλογα τη θέση που θα βρίσκουμε. Puppy dog. Θα το κάνουμε με την inversion υπερυψωμένα. Η λεκάνη θα παραμείνει ψηλά, δεν θα πάει πίσω και κάτω. Χεράκια πάνω στον πάγο. Προσπαθούμε το θώρακά μας να τον φέρουμε όσο πιο πάντα μπορούμε. Καθώς θα περνάει το λεπτό, προσπαθώ να χαλαρώνω όλο και περισσότερο. Τέλος, ένα λεπτό σε κάθε πόδι. Φέρνω το πόδι μου πίσω. Και ξαπλώνω αν μπορώ πίσω ή στέκομαι εδώ στα χέρια μου. Ένα λεπτό με το ένα, μετά αλλάζω, ένα λεπτό με το άλλο. Αυτά είναι το σημερινό πρόγραμμα, παιδιά. Το προγραμματάκι είναι αρκετά μεγάλο, οπότε προσαρμόστε την ένταση και τη δυσκολία. Και καλή τεχνική στα dips, να βάλετε βάρος αφού μπορείτε να κάνετε 12 επαναλήψεις χωρίς βάρος, με την πιο δύσκολη παραλλαγή. Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Καλή διασκέδαση. Γεια σας.